Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που θυμόμαστε τις ημέρες αυτές είναι η μάχη της Κρήτης. Για αυτήν θα μας μιλήσει στη συνέχεια της εκπομπής μας ο κύριος Αλέξανδρος Κρουσόβαλης, αστυνομικός διευθυντής σε Ναποστρατεία. Κύριε Κρουσόβαλη, χαίρετε. Χαίρετε, αδερφή, και τους ακροατές του σταθμού σας. Και ευχαριστούμε πολύ που έχουμε την τιμή να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Κύριε Κρουσόβαλη, τι έχετε να μας πείτε για τη μάχη της Κρήτης? Για τη μάχη της Κρήτης, η οποία διήρκησε από τις 20 μέχρι τις 31 Μαΐου του 1941. Μετά την αναχώρηση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου και της κυβερνήσεως του Εμμανουήλ Σουδερού την 23 Απριλίου του 1941 για την Κρήτη, όπου και εγκαταστάθηκαν, και την συνεχεία κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς την 27 Απριλίου του 1941, αρχίζει η εκένωση της υπηρετικής Ελλάδος από τις Βρετανικές και Ελληνικές δυνάμεις. Άγγλοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί, αξιωματικοί και στρατιώτες, ύστερα από πολλές περιπέτειες και αφού έχουν απολέσει το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού τους, θα καταφύγουν στην Κρήτη. Στην Κρήτη καταφεύγουν και 8 τάγματα νεοσυλλέκτων Ελλήνων στρατιωτών, 1.300 περίπου χωροφύλακες και δόκιμοι χωροφύλακες από τις σχολές των Αθηνών και 300 μαθητές της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Όλοι αυτοί μαζί με κάποιες άλλες βρετανικές και ελληνικές μονάδες που ήδη βρίσκονταν στην Κρήτη θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την αφρόκρεμα κυριολεκτικά του γερμανικού στρατού, ο οποίος με εκατοντάδες αεροπλάνα και πλοία θα επιχειρήσει να καταλάβει την Κρήτη. Μαζί τους θα πολεμήσουν ηρωικά ολόκληρες ομάδες κρητικών πολιτών, γέροντες, γυναίκες και μικρά παιδιά, οπλισμένοι με παμπάλια όπλα και με γεωργικά εργαλεία. Ο Παναγιώτης Νικολακάκης, στρατιωτικός γιατρός που υπηρετούσε τότε στα Χανιά, γράφει ότι δεν μπορώ να μην βροντοφωνήσω ότι είδα παιδιά ξυπόλυτα από 12 έως 18 ετών να τρέχουν στο πεδίο της μάχης, σαν να πήγαινα σε πανηγύρι. Γέροι με κάτασπρες γενιάδες, μόνο με ένα ραβδί, με ένα μαχαίρι, με κανένα γκρά, χωρίς φυσίγκια. Και να επιστρέφουν πίσω άλλοι τραυματισμένοι, άλλοι με πλήρη πολεμική εξάρτηση, λάφυρα γερμανικά, να καθίζουν κάτω από τις ελές ή κάτω από τους πλατάνους, να μαθαίνουν μόνοι τους τον χειρισμό των αυτομάτων όπλων και να γυρίζουν πίσω στη μάχη. Κάποιες από τις ομάδες αυτές οργανώθηκαν από τους Βρετανούς. Οι περισσότερες όμως οργανώθηκαν από βαθμοφόρους της χωροφυλακής, οι οποίοι τέθηκαν επικεφαλής των ομάδων αυτών, ενώ κάποιες άλλες οργανώθηκαν από γέροντες κρητικούς, παλιούς καπεταναίους, επαναστάτες της εποχής της τουρκοκρατίας, ακόμα και από ιερείς, οι οποίοι τέθηκαν επικεφαλής των ενωρητών τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νομοτάρχη Παπαδάκη, ο οποίος στο χωριό Παλιά Αρούματα Χανίων, μαζί με τους τρεις χωροφυλακές του, συγκέντρωσαν περί τους 200 πρόχειρα οπλισθέντες πολίτες και πολέμησαν στις μάχες που έγιναν γύρω από το αεροδρόμιο του Μάλεμε, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους Γερμανούς. Ο ίδιος ο αρχηγός της χωροφυλακής, υποστράτηγος Ιωάννης Βουράκης, πριν ακόμα από την έναρξη της επίθεσης, ζήτησε από τους Βρετανούς, οι οποίοι είχαν από μόνοι τους αναλάβει από τον Νοέμβριο του 1940 την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση της άμυνας της Κρήτης, να του δώσουν 1.000 τυφέκια και 200.000 φυσίγκια. Οι Βρετανοί του έδωσαν μόνο 10 κυβότια τυφέκια και ένα μεγάλο αριθμό φυσιγκίων, διαφορετικού όμως διαμετρήματος από τα όπλα. Δηλαδή όπλα και φυσίγκια ήταν άχρηστα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει επεξηγηματικά να αναφέρω ότι όταν τον Νοέμβριο του 1940 η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ανέλαβε την ευθύνη να οργανώσει με δικούς της στρατιώτες και οπλισμό την άμυνα της Κρήτης, το έπραξε επίσημα και προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να μεταφέρει την πέμπτη μεραρχία, την μεραρχία Κρήτης όπως λέγονταν, από το νησί της Κρήτης στο μέτωπο της Ηπείρου, για να ενισχύσει τον ελληνικό στρατό που μάχονταν κατά των Ιταλών. Μάλιστα δε, ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Ίστον Τσόρτσιλ, εξέδιδε διαταγές επί διαταγών, σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να μεταφερθούν στην Κρήτη πλήθος βρετανικών στρατευμάτων και τεράστιες ποσότητες οπλισμού, έτσι ώστε να μεταβληθεί η Κρήτη σε απόρθετο φρούριο. Μόνο που δεν περίσσευαν στους Βρετανούς ούτε στρατεύματα ούτε οπλισμός. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι την εποχή εκείνη, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1940, εναντίον των Γερμανών και των Ιταλών μάχονταν η Μεγάλη Βρετανία μόνη της, με αποκλειστική και μόνη βοηθό την Ελλάδα, που πολεμούσε στην Ήπειρο εναντίον των Ιταλών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έμπαιναν στον πόλεμο πολλούς μήνες αργότερα. Απόδειξη της αδυναμίας αυτής των Άγγλων είναι και το εξής γεγονός. Λίγο αργότερα, και όταν οι Άγγλοι συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι σε θέση να στείλουν τον απαιτούμενο αριθμό στρατιωτών στην Κρήτη για την υπεράσπισή τους, πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση να δημιουργηθεί στο νησί μια εφεδρική έστω μεραρχία. Η ελληνική κυβέρνηση το δέχτηκε αμέσως. Ζήτησε όμως από τους Άγγλους
να την εξοπλίσουν αυτοί, επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να το πράξει. Τελικά το γεγονός αυτό δεν τελεσφόρησε. Ως πρώτος πρωτανός διοικητής της Κρήτης τοποθετήθηκε ο ταξιάρχος Τίνμπερι. Επρόκειτο για έναν ικανό αξιωματικό, ο οποίος προσπάθησε να οργανώσει την άμυνα της Κρήτης. Από την πρώτη όμως στιγμή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ούτε καν τα απολύτως απαραίτητα σκαπτικά εργαλεία και μηχανήματα για να κατασκευάσει πρόχειρες έστω οχυρώσεις, να ανοίξει δρόμους κλπ. Σε καθημερινή λοιπόν σχεδόν βάση ζητούσε από το στρατηγείο των Άγγλων στο Κάιρο της Αιγύπτου να του στείλουν εφόδια και άλλες ενισχύσεις. Αντί λοιπόν να τον ενισχύσουν, επειδή προφανώς έγινε δυσάρεστος, τον Ιανουάριο του 1941 τον αντικατέστησαν με τον υποστράτηγο Γκαμπιέ Πέρι. Επειδή και αυτό συνέχισε την ίδια τακτική με τον προκάτοχό του, μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 1941, τον αντικατέστησαν με τον ταξιέρχο Γκαλαγουέι. Στον Γκαλαγουέι έδωσαν την εντολή να οργανώσει μόνο την άμυνα του κόλπου της Σούδας. Λες και τους είχαν υποσχεθεί οι Γερμανοί ότι θα επιτεθούν μόνο στη Σούδα. Και αυτόν όμως τον αντικατέστησαν ένα μήνα αργότερα, τον Μάρτιο του 1941, με τον ταξιέρχο Τσάπελ. Σε όλο αυτό το διάστημα, η συνολική στρατιωτική δύναμη που έστειλαν οι Βρετανοί στην Κρήτη ήταν μόλις 3 τάγματα. Και με αυτά, κοροϊδεύοντας προφανώς και εμάς και τον εαυτό τους, προσποιούνταν ότι θα αντιμετωπίσουν την υπερχόμενη μεγάλη γερμανική επίθεση. Τελικά, η πρώτη σοβαρή μελέτη των Άγγλων για την οργάνωση της άμυνας της Κρήτης ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε αρμοδίως στις 15 Απριλίου του 1941, ενώ στις 30 Απριλίου αποβιβάστηκε στην Κρήτη η δεύτερη νεοζηλανδική μεραρχία με διοικητή τον υποστράτηγο Φράιμπεργκ, όταν πια ήταν πλέον πολύ αργά. Το ακόμα χειρότερο από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ότι η κυβέρνησή της ήθελε να καταλάβουν οι Τούρκοι τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, τα νησιά μας. Μην τυχόν και θα καταλάβουν οι Γερμανοί. Αυτό ήταν το αντίτιμο που έδινε η Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για τους ποταμούς αίματος που είχαν χύσει τα παλικάρια της στα βουνά της Ηπείρου μας και στα οχυρά της Μακεδονίας μας και της Τράκης μας, αντιμετωπίζοντας δύο αυτοκρατορίες και πολεμώντας για την ελευθερία όλων των λαών της γης και των Βρετανών. Στις 26 Απριλίου του 1941, από το Λονδίνο, ο εκεί πρεσβευτής μας έστειλε στον Έλληνα Πρωθυπουργό Εμμανουήλ Τσουδερό, που είχε εγκατασταθεί στα Χανιά, του εξής τηλεγράφημα. Το Foreign Office, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, μου ανακοίνωσε ότι απέστειλε στον ευρισκόμενο στα Χανιά Βρετανό πρεσβευτή το εξής τηλεγράφημα. Είναι ζωτικής σημασίας να προληφθεί η κατάληψη υπό των Γερμανών της Λίμνου, της Λέσβου και της Χίου. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να πείσουμε τους Τούρκους να καταλάβουν προσωρινά αυτή τα νησιά, τόσο για το δικό τους συμφέρον, όσο και για το συμφέρον των Άγγλων και των Ελλήνων. Ζητήστε από την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει αυτό το πράγμα επίσημα από την Τουρκία. Όπως ακριβώς το ακούτε, αδερφοί, εσείς και οι ακροατές του σταθμού σας. Τέτοιους συμμάχους είχαμε. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και ο πρωθυπουργός της, ο Ίνστον Τσόρτσιλ, ήθελε να κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλυβα, όπως λέει ο λαός μας. Και ήθελαν για πολλωστή φορά τα κόλυβα αυτά να είναι ελληνικά. Και επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ας προσέξουμε ότι στο τηλεγράφημά της η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας προς τον πρεσβευτή της πρώτα αναφέρει το συμφέρον της Τουρκίας, βλέπετε οι μεγάλες αγάπες δεν κρύβονται, ύστερα αναφέρει το συμφέρον των Άγγλων και τελευταίο το συμφέρον των Ελλήνων. Και όχι μόνο αυτό, είδαν και το θράσος να υποδεικνύουν στην κυβέρνηση του Εμμανουήλ Τσουδερού να ζητήσουμε εμείς από τους Τούρκους να καταλάβουν τα νησιά μας. Αυτοί, δηλαδή οι Άγγλοι, να μην φαίνονται. Αδερφοί, σέβομαι απόλυτα και τιμώ απεριόριστα τη μνήμη όλων εκείνων των παλικαριών, των Άγγλων, των Αυστραλών, των Νεοζηλανδών, οι οποίοι λίγες μέρες αργότερα με την ιδιότητα των στρατιωτών της μεγάλης τότε Βρετανικής Κοινοπολιτείας έδωσαν τις ζωές τους πολεμώντας μαζί με τους Έλληνες στην Κρήτη κατά των Γερμανών εισβολέων. Ουδόλως όμως σέβομαι, ούτε τιμώ, την καιροσκοπική, την τυχοδιοκτική και κατάφορα άδικη και απολύτως αχάριστη συμπεριφορά της κυβερνήσεως της Μεγάλης Βρετανίας απέναντι στην πατρίδα μας. Τελικά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αρνήθηκε να αποδεχθεί την εξοργιστική αυτή πρόταση των Βρετανών. Τα χαράματα της 20 Μαΐου του 1941, ύστερα από έναν κατακλυσμιαίο κυριολεκτικά βομβαρδισμό στις περιοχές του αεροδρομίου του Μάλεμε, του λιμένα της Σούδας και των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, άρχισαν να πέφτουν κατά εκατοντάδες οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, οι ουρανίτες, όπως τους βάφτισαν οι κριτικοί, επειδή έπεφταν από τον ουρανό. Ταυτόχρονα,
Τα γερμανικά καταδιοκτικά αεροπλάνα, πετώντας πολύ χαμηλά, πολυβολούσαν τις θέσεις των Ελλήνων και των Βρετανών. Στην περιοχή των Χανίων, κοντά στην Ιερή Μονή Γωνιάς, μάχονται ηρωικά οι Ευέλπιδες. Σε κάποιο σημείο εκεί κοντά οι Γερμανοί κατάφεραν να υψώσουν μια γερμανική σημαία. Βλέποντας τη γερμανική σημαία, ο Ευέλπης Πέτρος Κωστόπουλος όρμησε και την κατέβασε. Του επετέθηκαν 4 Γερμανοί αλεξοπληκτιστές για να την πάρουν πίσω. Ο ήρωας Ευέλπης σκότωσε και τους 4 Γερμανούς και κράτησε ως λάφερο την σημαία. Ένας άλλος Ευέλπης, ο Μιχαήλ Πιπέρης, βρέθηκε νεκρός κοντά στις φυλακές της Αγίας των Χανίων. Όταν πήγαν να τον ενταφιάσουν, διαπίστωσαν ότι στο ένα του χέρι κρατούσε σφιχτά ένα κομμάτι χαρτί, στο οποίο χρησιμοποιώντας για πένα ένα ξυλαράκι και για μελάνι το αίμα που έτρεχε από την πληγή του, είχε γράψει την φράση «Πεθαίνω από αιμορραγία. Πηγαίνετε στην οδό Τάδε στα Χανιά και παρακαλέστε τα πράγματά μου να τα στείλω στο σπίτι μου και να τους πούν ότι πέθανα για την πατρίδα». Την πρώτη ημέρα της επίθεσης, οι Γερμανοί κατέλαβαν στο Ηράκλειο το κτίριο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ύψωσαν στην ταράτσα του την γερμανική σημαία. Τους επετέθηκαν 5 χωροφύλακες, οι οποίοι ύστερα από πάλι σώμα με σώμα εξόντωσαν όλους τους Γερμανούς και κατέβασαν την γερμανική σημαία. Ο αρχηγός της χωροφυλακής, ο υποστράτηγος Ιωάννης Βουράκης, περιέρχονταν με το αυτοκίνητό του τα πεδία των συγκρούσεων και ενίσχυε το ηθικό των αμυνωμένων. Κάποια στιγμή, και ενώ κινούντας την τοποθεσία Βρόντου ανάμεσα Χανιά και Σούδα, διαπιστώνει ότι ξεκίνησε σκληρή μάχη ανάμεσα σε πολίτες και χωροφύλακες από τη μια και Γερμανούς από την άλλη πλευρά. Ενώ ταυτόχρονα έπεφταν συνεχώς Γερμανοί αλεξιπλουτιστές. Παρά τα 70 του χρόνια, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του με τους συνοδούς του και χυμούν κατά των Γερμανών, τους οποίους εξοντώνουν σχεδόν όλους. Μετά τη μάχη, ο οδηγός του αρχηγού, ο χωροφύλακας Κουτσουδάκης Ιωάννης, ο οποίος πραγματικά ανδραγάθησε κατά τη διάρκεια της μάχης, επέστρεψε στο αυτοκίνητο του φορτωμένος με γερμανικά όπλα και πυρομαχικά. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Κρήτη, συνέλαβαν τον αρχηγό της χωροφυλακής και τον οδηγό του και τους μετέφεραν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη Γερμανία, από όπου δεν επέστρεψαν ποτέ. Από όλους τους Έλληνες που πολέμησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά των Ιταλών και των Γερμανών εισβολέων και τελικά έχασαν τη ζωή τους για την Ελλάδα, ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό στη στρατιωτική ιεραρχία ήταν ο αρχηγός της χωροφυλακής, ο υποστράτηγος Ιωάννης Βουράκης. Ο αρχιμανδρίτης της Μητροπόλεως Ηρακλείου, Φώτιος Θεοδωσάκης, οργανώνει ομάδα χωρικών και πολυμάτους Γερμανούς, οι οποίοι μετά την κατάληψη του νησιού θα τον εκτελέσουν. Στην ακτή Πλατανιάς Ρεθύμνης πέφτει νεκρός, μαχόμενος κατά των Γερμανών, ο ιερέας Προγούλης Γρηγόριος. Στον Αλικιανό Χανίων πέφτει νεκρή ενώ πολεμά τους Γερμανούς η 60χρονη Καρατζάκη Αθηνά. Στον Σταλό Χανίων η Κτιστάκη Εκατερίνη. Στο Κακόπετρο Χανίων η Εκατερίνη Ποντικάκη. Οι απώλειες των Γερμανών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τις δύο πρώτες ημέρες θα σκοτωθούν περισσότεροι από 1.800 Γερμανοί αλεξιπλουτιστές. Κατά τη διάρκεια των μαχών που έγιναν για την κατάληψη ολόκληρης της Ιουγκοσλαβίας, με το 1 εκατομμύριο στρατιώτες, οι Γερμανοί είχαν μόνο 151 νεκρούς. Για να καταλάβουν την Κρήτη, σκοτώθηκαν περί τους 6.000 Γερμανοί. Αψευδέστατοι μάρτυρες των απολειών τους είναι οι 4.465 γερμανικοί τάφοι που υπάρχουν στο Μάλεμε και άλλοι 1.000 στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Οι απώλειες των Γερμανών τους έχουν κάνει έξαλλους. Κυριολεκτικά έχουν λυσάξει, όχι τόσο κατά των Βρετανών και των Ελλήνων στρατιωτών, αλλά κατά των πολιτών, των χωροφυλάκων και των ιερέων. Για τους χωροφύλακες έχουν την άποψη ότι η αποστολή τους είναι η τήρηση της τάξης και η εφαρμογή των νόμων και ότι δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να συμμετέχουν σε πολεμικές συγκρούσεις, όπως δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτό σε ιερείς και πολίτες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των μαχών, που διήρκησαν σχεδόν μέχρι τις 31 Μαΐου, όποιος πολίτης, άνδρας ή γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιερέας ή χωροφύλακας, συλλαμβάνονταν κοντά σε πεδίο μάχης ή κατάγονταν από περιοχή ή χωριό, κοντά στο οποίο έγινε μάχη, εκτελούνταν με συνοπτικές διαδικασίες και με τον εξής τρόπο. Οι συλληφθέντες κατά δεκάδες οδηγούνταν ενώπιον ενός αξιωματικού της Γκεστάπο, ο οποίος παίρνοντάς τους μια τυπική κατάθεση, τους ρωτούσε με διερμηνέα 3 μόνο πράγματα. Αν πήρε μέρος σε μάχη, πόσους Γερμανούς σκότωσε και αν γνωρίζει και άλλους που πολέμησαν. Φυσικά όλοι εξεταζόμενοι απαντούσαν αρνητικά. Όπως όμως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, ο αξιωματικός της Γκεστάπο στην κατάθεση που γράφονταν στην γερμανική γλώσσα, σημείωνε τις απαντήσεις ως θετικές και αμέσως μετά έβαζε τον εξεταστέντα να υπογράψει. Ο εξεταστής, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό αποδείκνυε την αθωότητά του, υπέγραφε πρόθυμα, χωρίς να φαντάζεται ότι έτσι υπογράφει την ενοχή του και την θανατική του καταδίκη.
Αμέσως μετά την έγγραφη αυτή ομολογία ενοχής, οδηγούνταν ενώπιον του έκτακτου στρατοδικείου, που συνεδρίαζε λίγο πιο πέρα, στο οποίο διαβάζονταν πάντα στα γερμανικά η κατάθεσή του. Και φυσικά σε λίγα λεπτά εκδίδονταν η απόφαση καταδίκη σε θάνατο. Ύστερα από αυτήν την νομιμοφανή διαδικασία καταδίκης, οι καταδικαστέντες οδηγούνταν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Επειδή όμως ήταν δεκάδες, έπρεπε να περιμένουν να έρθει η σειρά τους. Μέχρι να γίνει αυτό, υποβάλλονταν στο μαρτύριο να παρακολουθούν την εκτέλεση και την χαριστική βολή των προηγουμένων, που σχεδόν πάντοτε ήταν όλοι γνωστοί, φίλοι, συγχωριανοί, ακόμα και στενείς συγγενείς. Όταν έφτανε η σειρά τους για εκτέλεση, ο επικεφαλής του αποσπάσματος καρφίσωνε στο στήθος του καθενός και στο ύψος της καρδιάς από ένα κομμάτι χαρτί, για να ασκούνται προφανώς στην σκοποβολή οι Γερμανοί στρατιώτες εκτελεστές. Στα πλακάλωνα Χανίων συλλαμβάνεται και εκτελείται ο ιερέας Λιουδάκης Αντώνιος. Στο χωριό Λούτρα αναγνωρίζουν από φωτογραφία του πεδίου της μάχης τον ιερέα Εμμανούλη Καλέργη και τον εκτελούν. Οι Γερμανοί στρατιώτες είχαν από μια μικρή φωτογραφική μηχανή, με την οποία απαθανάτιζαν για λόγους προπαγάνδας διάφορα στιγμιότυπα των μαχών. Στο χωριό Λιβάδια θα εκτελέσουν τον ιερέα Βαρδιάμπαση, την ώρα μάλιστα που τελούσε την κηδεία άλλων εκτελεστέντων. Διακρίθηκαν επίσης πολεμώντας ηρωικά ο αρχιμανδρίτης της παλιοχώρας Στυλιανός Φραντζεσκάκης, που πολεμούσε επικεφαλής των ενωρητών του, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Διονύσιος Ψαρουδάκης, που πολεμούσε με τους μοναχούς του, οι ιερείς Αντώνιος Ξηδάκης, Δημήτριος Παπαλεπιζάκης και άλλοι. Ο θαυμασμός για τους μαχητές της Κρήτης υπήρξε παγκόσμιος και τεράστιος. Στην μακρινή Ιαπωνία, σύμμαχο τότε του Χίτλερ, στην οποία η Ιαπωνία είχαν σχεδόν θεοποιήσει το θάρρος και την ανδρεία στους πολέμους, η εφημερίδα Χρόνος του Τόκιο έγραφε: «Λέμε και προτείνουμε να καθιερωθεί στην αυτοκρατορία μας το παράσημο του τάγματος των υποτών της Κρήτης, για να τιμηθεί η μνήμη του κάθε στρατιωτικού και του κάθε πολίτη που πήρε μέρος στην ενδοξότερη και παραδοξότερη μάχη της ανθρώπινης ιστορίας, στη μάχη της Κρήτης. Εγγλέζοι και Έλληνες στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες του νησιού που έλαβαν μέρος σε αυτή την θρηλυκή μάχη, πρέπει να καταταχθούν στο τάγμα των υπερανθρώπων». Ο γερμανικός στρατός απένιμε σε όλους τους γερμανούς στρατιώτες που πολέμησαν στην Κρήτη τιμή σένεκεν, αντί παρασύμου, μια υφασμάτινη λευκή ταινία που την είχαν αραμένει γύρω από το μανίκι της στολής, στο ύψος του καρπού, δηλαδή μια περιχειρίδα, στην οποία ήταν κεντυμένη με χρυσά γράμματα η λέξη Κρέτα, δηλαδή Κρήτη. Όσοι έφεραν την περιχειρίδα αυτή, απολάμβαναν το δικαίωμα να τους χαιρετούν στρατιωτικά ακόμα και οι ανώτεροι τους. Ύστερα από τις τεράστιες απώλειες που υπέστη το σώμα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη, με προσωπική διαταγή του Χίτλερ, οι αλεξιπτωτιστές δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, συνεχίστηκαν οι πράξεις άφραστου ηρωισμού και αυτοθυσίας. Ύστερα από προδοσία, βλέπετε αδερφοί, η Ελλάδα που ανέδειξε πολλούς και μεγάλους ήρωες και μάρτυρες, ανέδειξε δυστυχώς και κάποιους μικρούς και μεγάλους προδότες. Ύστερα από προδοσία λοιπόν οι Γερμανοί συνέλαβαν τον Κώστα Μπαντουβά. Τον ανακρίνουν υποβάλλοντάς τον σε φρικτά βασανιστήρια μπροστά στον 14 ετών γιο του. Τον ρωτούν συνέχεια να τους πει που έχει κρυμμένα τα όπλα. Και ο υπερήφανος και αδάμαστος εκείνος κριτικός τους απάντα με μέγιστη περιφρόνηση και απαξία: «Έχω τα μωρέ κερατάδες, μα δεν σας τα δίνω». Τελικά οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν στο χωριό Αυγενική του νομού Ηρακλείου τον ήρωα Κώστα Μπαντουβά, χωρίς αυτός να τους αποκαλύψει που έκρυβε τα όπλα. Βλέπετε αδερφοί, οι γονείς μας και οι παππούδες μας, άγρια βασανιζόμενοι, δεν παρέδιδαν τα όπλα τα ιερά, δεν πρότειναν την πίστη τους στο Θεό και στην πατρίδα. Προτιμούσαν χίλιες φορές να πεθάνουν παρά να ζουν ατιμασμένοι. Εμείς, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, χωρίς να μας βασανίσουν, τα δίνουμε όλα στους απογόνους εκείνων των βασανιστών και των εκτελεστών, αλλά και των κάλπικων τότε συμμάχων μας. Διότι αδερφοί, τα όπλα ενός λαού δεν είναι μόνο οι σφαίρες και οι χειροβομβίδες, τα σπαθιά και τα τουφέκια. Είναι η ειλικρινής πίστη στο Θεό και στα ιδανικά της φυλής. Είναι η ιστορία μας. Είναι ακόμα τα λιμάνια μας, τα αεροδρόμια μας, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η ΔΕΗ μας, ο ΟΤΕ μας, η σιδηροδρομή μας. Είναι ο φυσικός μας πλούτος που κρύβεται στα σπλάχνα της πατρίδος μας, στη στεριά και στη θάλασσά μας, τα οποία όλοι εμείς, και τον εαυτό μου βάζω μέσα, δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας, τα παραδίδουμε ένα-ένα στους ξένους, στους τοκογλύφους, δηλαδή στον εχθρό. Ξεχάσαμε τον Θεό και την πατρίδα.
προς χάρη ξενόφερτων, δίθεν εωτεριστικών ιδεών και ιδεολογημάτων, μερικές από τις οποίες προσβάλλουν βάναυσα ακόμα και την στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Διώχνουμε σε ξένα κράτη τα παλικάρια μας και τα κορίτσια μας. Δηλαδή το μέλλον αυτού του τόπου, τα οποία σπούδασαν και πήραν του κόσμου τα πτυχία, με τα έξοδα των γονιών τους αλλά και της πατρίδας μας. Τα περισσότερα από τα οποία δυστυχώς δεν θα επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Και ας μην βιαστούμε, αδερφοί, να πούμε εκείνο το άκρος υποκριτικό και μέγιστα υβριστικό ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Όχι, αδερφοί. Η Ελλάδα που μετά την Παναγία μας είναι η ιστορικότερη μητέρα του κόσμου δεν τρώει τα παιδιά της. Εμείς, τα ανάξια παιδιά της, τρώμε την Ελλάδα και το μέλλον του ελληνισμού. Ας συνέλθουμε επιτέλους, αδερφοί, από τον μέγιστο κατήφορο, τον οποίο αυτοβούλος πήραμε. Ας πάψουμε άρχοντες και αρχόμενοι, πρώτα βέβαια οι άρχοντες, να είμαστε τάχα μου χριστιανοί και δίθεν πατριώτες. Δεν μας μένει πολύς καιρός ακόμα. Ήδη έχουμε περάσει πρόπολου το χείλο του γκρεμού και πέφτουμε στο απόλυτο σκοτάδι και στο απέραντο χάος και μάλιστα με ταχύτητα διαρκώς αυξανόμενη. Ο Θεός να μας λυπηθεί, αδερφοί. Το θέμα βέβαια είναι αν αξίζουμε να μας λυπηθεί. Αδερφοί, σας ευχαριστώ. Κύριε Κρουσόβαλη, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα συγκλονιστικά γεγονότα που μας αναφέρατε από τη μάχη της Κρήτης, αλλά και για τα σχόλια που ακολούθησαν για το δικό μας καθήκον σήμερα. Αδερφοί, θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας. Θα την κάνουμε άμεσα. Να αλλάξουμε άμεσα συμπεριφορά. Να δούμε τις επιλογές και τις προτιμήσεις μας. Γιατί με αυτές που κάναμε μέχρι τώρα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και πάλι ευχαριστώ, αδερφοί. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρουσόβαλη. Χαίρετε. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον κύριο Αλέξανδρο Κρουσόβαλη, αστυνομικό διευθυντή εν αποστρατεία, ο οποίος μας θύμισε κάποια συγκλονιστικά γεγονότα από τη μάχη της Κρήτης, έκανε όμως και κάποιους παραλληλισμούς με το σήμερα και σχολίασε τη σύγχρονη κατάσταση στη χώρα μας.